Ακούμε Αμαλία Ροντρίγκες και είναι ώρα να υποδεχτούμε στην παρέα μας, τη μεγάλη μας παρέα, την κυρία Μανίνα Ζουμβουλάκη, τη συγγραφέα, η οποία έρχεται με μυρωδιά θυμαριού, πεύκου, είναι κοντά μας, μυρίζει θάσος και έτσι την υποδεχόμαστε. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας ακούω. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω πάλι. Και εμείς, και εμείς. Και που είμαι καλά, είμαι στη Θάσο και κάθε χρόνο νομίζω ότι θα είναι η τελευταία χρονιά που καταφέρνω να έρθω και κάθε χρόνο όταν καταφέρνω να έρθω αισθάνομαι τρομερή ευτυχία ότι σαν να πήρω τον Νόμπελ, ας πούμε. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ κάθε φορά που πάω στη Θάσο νιώθω σαν πρώτη φορά να είναι η βόλτα μου στη Θάσο. Η μυρωδιά της και οι παραλίες της είναι απίστευτες. Οπότε χαίρομαι που εσείς κυρία Ζουμπουλάκη τα καταφέρνετε και ήρθατε και φέτος. Και μάλιστα... στον ελληνικό. Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαι πολύ μεγάλη. Αλλά ακόμη και τώρα όταν κάποιος μιλάει στο μυστικό, λέω, ψάχνω να βρω σε ποιον άλλο μιλάει. Ναι, εγώ μιλάω στον ενικό. Ωραία, στον ενικό, γιατί και εγώ νιώθω τη Μανίνα Ζουμβουλάκη δικό μου άνθρωπο, αρχικά γιατί νιώθω ωραία μέσα από το προηγούμενο βιβλίο της που μου λέει «Μη φοβάσαι», όχι μόνο μου το λέει, μου το γράφει και όλα σε κόκκινο φόντο και αυτή τη φορά ασχολείται και πάλι με αέρα στο πρόσωπό της, ο τίτλος του βιβλίου, με μια γυναίκα. Τι ωραίος τίτλος. Ναι, ο τίτλος είναι, το σκέφτηκε ο Θανάσης Τσερταβής που είναι ο επιμελητής των βιβλίων μου και είναι παιδικός μου φίλος. Mm-hmm. Είναι μέσα από το βιβλίο, είναι μια φράση που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Mm-hmm. Η ιδέα είναι από τη Σαμοθράκη, το λέω κάπου, δεν θυμάμαι, ναι. Το λέω στο Πιστόπουλο ή πίσω. Το 1821, κάποια χρονιά μέσα στην διάρκεια της Επανάστασης, ένα ολόκληρο χωριό, οι γυναίκες ενός ολόκληρου χωριού, πήδηξαν από τον γκρεμό για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Διαβάζοντας αυτό το ιστορικό γεγονός, δηλαδή, ψάχνοντας το ιστορικό γεγονός και τα άλλα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στη διάρκεια της Επανάστασης σε όλη την Ελλάδα, από το 1921 mm-hmm. μέχρι το 1930, ας πούμε. Mm-hmm. Συνέβαιναν και μετά, αλλά ήταν μεμονωμένα. Και έχοντας έρθει και στη Σαμοθράκη, καθότι η καβαλιώτησα, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πας μια φορά στη Σαμοθράκη, θα πας. Βέβαια. Είχα μία αίσθηση και του νησιού, το συνδύασα με τη Θάσο, έκανα ένα φανταστικό νησί, δηλαδή που συμβαίνουν όλα αυτά. Mm-hmm, mm-hmm. Και τώρα θα σας τα λέω, είναι πολύ λογάδικα αυτά που λέω. Είναι ωραία, είναι ωραία, σ' ακούμε. Ωραία, okay. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία. Ωραία. Έβαλα ένα κορίτσι 11 χρονών που είναι στο χείλος του γκρεμού το 1821, μία μαγιάτικη μέρα, και ετοιμάζεται να πηδήξει. Έχουν πηδήξει όλες, η μαμά της, οι συγγενείς της, οι φίλες της όλες, και είναι εκεί μόνη της. Ξεκινάω έτσι και μετά πάω το 2021, στο ίδιο φανταστικό νησί που όμως πατάει πάνω σε πραγματικά νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Mm-hmm. Είναι το 2021, Μάιος, μια γυναίκα που διευθύνει ένα μικρό ξενοδοχείο και έρχεται ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας να συναντήσει εκεί τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα την υφαλοκρηπίδα, το αν θα επεκταθεί η Τουρκία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πάντως είναι τα πράγματα πάρα πολύ τεταμένα τα πνεύματα. Mm-hmm. Τώρα το ότι έβαλα από το νησί αυτό να φαίνεται η ακτή της Τουρκίας, σαν να είσαι στη Σάμο, ας πούμε, mm-hmm. είναι φανταστικό. Δεν είναι. Δεν πατάει σε καμιά πραγματικότητα. Μόνο το νησί, η περιγραφή του νησιού, άμα το διαβάσει κάποιος και έχει πάει στη Σαμοθράκη, θα βρει και σημεία, ας πούμε, mm-hmm. ή στη Θάσο θα βρει άλλη σημεία. Πάντως πιάνεις και 1821, πιάνεις πάλι γυναίκες, πιάνεις ιστορία, πιάνεις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Η ιστορία πάντα ήταν σε τσίγκλιζε, στο να τη διαβάσεις, πάντα διάβαζες ιστορία. Μου αρέσει πάρα πολύ, διάβαζα πάντα ιστορία και με ενδιαφέρει πολύ η θέση της γυναίκας στην ιστορία και η θέση της γυναίκας σήμερα στην κοινωνία, την ελληνική, γιατί mm-hmm. αυτή μας αποσχολεί. Αλλά διαβάζοντας για το 1821, συνειδητοποίησα πόσο φρικτή ήταν η ζωή των γυναικών.
ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 35 χρόνια, πεθαίνανε μετά. Πω. Δηλαδή ήταν θαύμα, όταν κάποια έφτανε τα 60, ήταν η γριά του χωριού, ας πούμε. Ναι. Όσο ζούσαν πάρα πολύ δύσκολα, γεννούσαν παιδιά από τα οποία τα μισά πεθαίναν. Πολλές πεθαίναν στη γέννα. Δεν υπήρχε καμία φροντίδα για την καλαψία υγεία τους, πια γεράματα τους, αφού δεν υπήρχαν γεράματα. Ναι. Δουλεύαν στα χωράφια, δουλεύαν μέσα στα σπίτια ασταμάτητα, δεν είχαν ούτε την ανάπαυση του σπιτιού, ότι γυρνάω σπίτι, ξεκουράζουν. Γιατί στο σπίτι πλέναν ρούχα, ράβαν ρούχα, μαγείρευαν, ξέρεις, κάναν τα πάντα, ας πούμε. Αυτό τώρα αντυχεί στην ελληνική κοινωνία και σήμερα. Και σήμερα οι γυναίκες κάνουν τα πάντα. Απλώς είναι τόσο σκληρή η ζωή μας όσον αφορά τις εξωτερικές συνθήκες. Και... δηλαδή, εντάξει, δεν πεθαίνει. Ένα τόσο πολύ, αλλά και πάλι βλέπεις τι γίνεται. Εσύ βέβαια σε όλα τα βιβλία σου βάζεις τη γυναίκα μέσα πάντα και τη βλέπεις μέσα από την κοινωνία. Δηλαδή το δημοσιογραφικό σου, η πένα σου, η δημοσιογραφική δεν φεύγει από τη συγγραφική. Νομίζω έχεις αυτό το καλό, τη χημεία ανάμεσα στα δύο και έτσι βγαίνει πολύ ενδιαφέρον με πολύ ενδιαφέρον διαβάζει ο αναγνώστης το αποτέλεσμα που βγαίνει στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ας πούμε αυτό που μου λες. Να είσαι καλά. Ναι, κάνω πολύ ρεπορτάζ. Πριν αρχίσω να γράφω, κάνω πολύ ρεπορτάζ και στο ιστορικό κομμάτι και στο σήμερα. Δηλαδή, επίσης όλα αυτά, εγώ τέλειωσα το βιβλίο όταν έγινε ο φόνος της Καρολάιν, ας πούμε, κάναμε την επιμέλεια. Με πραγματικά, με γεγονότα δηλαδή που σου κόβουν την ανάσα και είναι σημερινά. Ναι. Μετά έγινε αυτό στις πολλές ανδροβίες. Ναι. Δεν λες ότι άλλαξε η θέση της γυναίκας. Άλλαξε η θέση, αλλά πόσο άλλαξε. Δεν άλλαξε όσο θα έπρεπε. Σωστά. Να πω ότι δεν είμαστε στη Σουηδία, ούτε στη Σουηδία είναι καταπληκτικά από ό,τι διαβάζω. Αλλά ναι, δεν μπορώ να μην κάνω ρεπορτάζ, δεν μπορώ να μην το ψάξω πολύ. Αφήνω και τη φαντασία μου να κάνει όλο το κομμάτι, ας πούμε, του πώς θα ήταν η ζωή της μικρής Ευάνθης το 1821, με βάση την πραγματικότητα, πώς ήταν πραγματικά. Ναι. Τι φορούσε, τι έτρωγε, γιατί όλα αυτά, ας πούμε. Βάζεις και τις σχέσεις στο μικροσκόπιο, τις σχέσεις των γυναικών. Ναι, τις σχέσεις μεταξύ γυναικών, πάντα και σε αυτό το βιβλίο υπάρχει, η βάση είναι μια φιλία. Το πώς δημιουργούνται οι γυναικείες φιλίες, πάντα με ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή που γνωρίζει μια γυναίκα και είστε φίλες. Αυτό συμβαίνει ιδίως όταν είσαι μικρή. Στα παιδικά σου εφηβεία, μετά την εφηβεία, εκεί είναι πώς γίνεσαι δέθει με μια άλλη γυναίκα. Και πόσο οι φιλίες μας βοηθάνε στη ζωή μας, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι οι φίλες μας βοηθάνε εμάς και εμείς τις φίλες μας. Συμφωνώ. Ναι, υπάρχει αυτό και υπάρχει βέβαια και έρωτας, πάθος και χωρίς μίσος. Ναι, βάζεις μέσα σχέσεις όχι μόνο φιλίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, βάζεις και σχέσεις ζευγαριών, ερωτικές ιστορίες. Ναι, δεν γίνεται χωρίς. και τα μυθιστορήματα που μου αρέσει να διαβάζω, αν δεν έχουμε μέσα ένα πάθος, ένα έρωτα, ένα λάθος μεγάλο, ένα, ξέρω εγώ, μια ικανοποίηση ηθική ή έστω αισθηματική μαζί. Δεν με ικανοποιούν, δεν με ευχαριστούν. Βέβαια. Θέλω να γράφω βιβλία που θα διάβαζα. Αυτό θέλω. Βιβλία που με κάνουν να νιώθω καλά για τη ζωή, ας πούμε. Και νομίζω ότι επειδή και διαβάζεις, ίσως και γι' αυτό γράφεις, επειδή διαβάζεις κιόλας, και επειδή κάνεις ρεπορτάζ, ξέρεις ότι χωρίς έρωτα δεν υπάρχει βήμα στη ζωή, όπως και χωρίς λάθος επίσης δεν υπάρχει βήμα στη ζωή. Και εσύ τα βάζεις και τα δύο μέσα. Είναι αλήθεια, όπως τα λες. Πάντως, λέω, μ' αρέσουν τα βιβλία που, και μ' αρέσει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι feel good, το να νιώθεις καλά, ότι να το τελειώσεις και να νιώθεις καλά, να μην νιώσεις χάλια, να αισθανθείς ότι αξίζει τον κόπο. Όλα, και οι έρωτες και τα λάθη και τα πάθη, και όλα αξίζουν τον κόπο. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Πάντως, για μια ακόμη φορά, γυναίκες πρωταγωνίστριες. Στα βιβλία, όπως και στα προηγούμενα, όπως και στο «Μη φοβάσαι», αλλά και στο σημερινό, σε αυτό που κρατάω στα χέρια μου, αέρα στο πρόσωπό της,
Είπες, μίλησες και για την Φολέγανδρο, μίλησες και για τα γλυκά νερά. Φαντάζομαι ότι το ρεπορτάζ σου τρέχει και σκαλίζεις πράγματα τώρα εσύ συνέχεια. Είναι συνήθιο, ανοίγω κατευθείαν και διαβάζω ειδήσεις το πρωί που ξυπνάω. Το πρώτο που διαβάζω ειδήσεις γίνεται. Ναι. Είναι, ξέρεις, επαγγελματικό, μου έχει μείνει, παρόλο που πια δεν εργάζομαι σαν δημοσιογράφος. Γράφω στην Athens Voice, αλλά γράφω φιλικά, ας πούμε. Θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ναι. Τι συμβαίνει. Πάντως, τώρα που αναφέρθηκε και το ότι γράφεις στην Athens Voice, όπου και αν δει κάποιος κείμενά σου, ξεχωρίζουν. Και επίσης, εμένα μου αρέσει και το χιούμορ που βάζεις μέσα στα κείμενά σου. Τι ωραία που τα καταφέρνεις και στρώνεις τη γλώσσα, τις λέξεις και το χιούμορ. Εκείνο το πουρελέισον. Εκείνο το πουρελέισον δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Αυτό ήταν παλιότερο. Ναι, θέλω να σου λέω να περάσει καλά αυτό που διαβάζει, να διαβάσει και να περάσει καλά, ό,τι και αν είναι. Να μάθει και ίσως κάτι, να σκεφτεί, αλλά βασικά να το κλείσει και να πει: αχ, καλή μη ζωή, ας πούμε. Και στο έχω πει νομίζω ξανά. Μ' ακούς η κοπή? Ναι, σε ακούω, σε ακούω. Το πιο καλό που άκουσα ποτέ για βιβλίο μου ήταν φίλη που είχε τη μητέρα της στο νοσοκομείο, η οποία διάβαζε ένα βιβλίο μου όσο η μητέρα της ήταν δίπλα της κλινήρης και μου είπε μετά ότι ξέχασα ότι ήμουν στο νοσοκομείο. Και λέω πω, αχ, αυτό είναι, αισθάνομαι ότι είναι τεράστιο δατρόφωμα. Σαν ξέρω μπράβο που κατάφερα αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο και για μένα. Όταν είμαι σε νοσοκομείο δίπλα σε δικό μου άνθρωπο, έχω πάντα ένα βιβλίο μαζί και θέλω να ξεχάσω ότι είμαι στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μεγάλο κομπλιμέντο, όντως, για το να πάρει κάποιος το βιβλίο σου και να ξεχαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν συγγραφέα και να του το λέει κιόλας. Για το καινούριο σου βιβλίο σου έχουν πει πράγματα? Όσοι το διάβασαν τώρα, το διάβασαν λίγοι φίλοι μου, γιατί βγήκε πριν από 20 μέρες. Είναι καινούριο, ναι, ναι. Αυτοί που το διάβασαν τους άρεσε πολύ. Τους άρεσε. Και ξέρω εγώ τώρα και ο Γιώργος Αυσταθίου, ένας φίλος μου ποιητής, μου έγραψε σήμερα στο Facebook ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία διαβάζοντάς το. Γενικά αρέσει, αλλά τώρα ξέρεις, αυτό είναι... Πώς το λένε, στο τέλος το κλαίνε το γαμπρό, όπως το λένε. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, ναι. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το βιβλίο σου, εμένα μου αρέσει που πλέκεις την ιστορία με το 1821, που φωτίζεις αυτή την πλευρά των γυναικών που έπεσαν από το βράχο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί βάζεις τον αναγνώστη σου και στην ιστορία αλλά και στη μυθοπλασία. Ναι, και στο σήμερα. Το φέρνω μέχρι το σήμερα. Θέλω να έρθει να δει πώς είναι σήμερα. Γενικά το έγραψα με πολύ κέφι και όρεξη. Με πολλές δυσκολίες, γιατί έχασα τον πατέρα μου τον Οκτώβριο του 20, ενώ έγραφα το βιβλίο, που είναι πάντα η απώλεια σε χτυπάει. Μαρμαρώνεις, ας πούμε, για ένα διάστημα. Κοκαλώνεις. Και αυτό. Ξέρω ότι πάντα έτσι γράφονται τα βιβλία. Δεν έχω ακούσει κάποιον που έγραψε ένα βιβλίο ενώ πήγαινε στο τσίρκο, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ happy. Οι πιο πολλοί λένε ότι περνάνε συνήθως μια απώλεια, όντως μπορεί να σε κάνει να σταθείς και να γράψεις. Οι πιο πολλοί το λένε αυτό. Ή μια δύσκολη στιγμή μπορεί να σε κάνει να γράψεις. Ίσως εκείνη η στιγμή η δύσκολη σε βάζει αντιμέτωπη με τα πράγματα. Και ο μπαμπάς ή η μαμά όταν φεύγουν, έτσι όπως το βίωσες, είμαι σίγουρη ότι είχες να πεις ότι δεν είχε να κάνει με χρόνια, είχε να κάνει με στιγμές, δεν είχε να κάνει με ηλικία, είχε να κάνει με όλο αυτό που άφησαν πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και με το πώς αυτό εξηγούσε στα παιδιά μου ότι, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς μου έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο, έζησε τον εμφύλιο και γεννήθηκε αμέσως μετά το Πρώτο Παγκόσμιο, το 25 δηλαδή. Ναι. Ήταν τελείως άλλες εποχές. Ότι εξηγούσα γιατί, ας πούμε, δεν είχε εξοικειωθεί με το τηλέφωνο ποτέ. Καλά, δεν μιλάμε για,
ξέρεις, ηλεκτρονικά. Ήταν μια άλλη γενιά ανθρώπων, που όμως είναι κοντά μας αυτή η γενιά, όπως είναι κοντά μας και του 1821, άμα το σκεφτείς. Οι οποίοι μας μεγάλωσαν, έτσι δεν είναι, Μανίνα Ζουβλά, και αυτοί μας μεγάλωσαν. Ναι, με τα ξέρω εγώ, από την από που ήρθανε, μας μεγάλωσαν με αυτά τα... Αυτά τα πράγματα, αυτές έχεις, ιστορίες έχουν στην κεφάλι. Έχεις ρίζες προσφυγικές, έτσι δεν είναι? Ναι, ο μπαμπάς μας ήταν από την Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. η οικογένεια του πατέρα του και η οικογένεια της μητέρας από την Καπαδοκία. Η μαμά μας ήταν από την Αδριανούπολη. Α, μπράβο, το θυμάμαι για την Αδριανούπολη, το είχαμε ξαναπεί, γιατί και η δική μας ήταν από Αδριανούπολη. Είναι πάρα πολύ ωραία όταν κουβεντιάζουμε. Άντρα πρωταγωνιστή θα κάνεις ή θα τους έχεις μόνο στους μπαμπάδες εν δράση, τους άντρες? Δεν τους ξέρω καλά και μου είναι πολύ πιο οικείο το να γράφω για γυναίκες. Επίσης, ξέρεις, πάντα έλεγα στη ζωή μου, γιατί υπάρχει Ρόβινσον Κρούσο και Μόγλη και δεν υπάρχει Ρόβινσόνα Κρούσα ή Μόγλα. Και πάντα αυτό με τσάτιζε μικρή. Δεν θυμάμαι να ρωτάω, αλλά δεν υπάρχει μία ηρωίδα εκτός από τα μικρά κορίτσια που πεθαίνει μία, δηλαδή που να είναι ηρωίδα κανονική. Mm-hmm. Και πάντα ήθελα να κάνω ηρωίδες πολύ... δεν θέλω να πω δυνατές, γιατί έχουν τις αδυναμίες τους, είναι κανονικές, δεν είναι σούπερ-γούμεν, καμία. Αλλά ήθελα να κάνω ηρωίδες που να ζουν σαν να κάνουν αυτό που κάνει ο Ρόβινσον Κρούσος, ο Μόγλι, και να τα καταφέρνουν στο τέλος. Και εντάξει, δεν τους πει κανένας μπράβο, αλλά να τα καταφέρνουν, ρε παιδί μου, να έχουν αυτό, να το λέω πάντα, να βρουν το θησαυρό και τον πρίγκιπα και όλα να τα έχουν. Εμείς πάντως ευχαριστούμε που έξισες κομμάτια της ιστορίας, έκανες ρεπορτάζ, έψαξες, έμαθες, βρήκες και το έφερες με ένα βιβλίο και μας κάνεις το καλοκαίρι μας τόσο ευχάριστο διαβάζοντας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω πολύ να έρθω εκεί να κάνω μια περιμένω. Παρουσίαση. Επειδή σου λέω η γιαγιά μου είναι από την Αδριανούπολη και τελευταία φορά που ήταν στην Αδριανούπολη το 2000. Και προς Θράκη, Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, το 2007 πήγα. Και στη Θράκη δεν έχω πάει πολλά χρόνια. Σκέφτομαι πάντα γιατί δεν πάω να κάνω μια παρουσίαση. Όταν περάσει αυτό το τέρας, ο κορονοϊός, θα σε περιμένω με χαρά. Κάνουμε μόνο υπογραφές βιβλίων, να κάνουμε παρουσιάσεις στην Αθήνα. Δηλαδή θα πρέπει να... Να δούμε. Περιμένω με χαρά όποτε φύγει ο κορονοϊός να έρθεις από κοντά, να ανταλλάξουμε γνώμες και σκέψεις και από Αδριανούπολη και φαγητά και μυρωδιές. Είμαι σίγουρη ότι κρατάς και εσύ στην καρδιά σου, όπως και εγώ τα έχω μάθει από τη μάνα μου και από τη γιαγιά μου. Και επίσης να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Θες να μας πεις τι διαβάζεις αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό? Τι σου άρεσε να μας προτείνεις και κάτι? Τώρα να σου πω, διαβάζω μια Άγκαθα Κρίστη που έχω φέρει μαζί μου εδώ. Διάβασα, μου άρεσε πολύ ένα βιβλίο της Ελένης Καραμαγκιόλη που λέγεται «Μονοτική ταινία», το καινούριο. Η Ελένη είχε έρθει ως μαθήτρια και καλά σε ένα εργαστήριο που έκανα πριν μερικά χρόνια και χάρηκα πολύ που το έγραψε. Ήταν πολύ καλό αυτό το... Μονοτική ταινία λέγεται. Α, δεν θυμάμαι εκδότη. Άρα έχει και αποτέλεσμα αυτή η δουλειά τελικά, το ότι μοιράζεσαι την εμπειρία σου και τις γνώσεις σου με το πώς να γράψει κάποιος, το βλέπεις και στην πράξη. Τι ωραίο αυτό που κάνεις, Μανίνα Ζουμπουλάκη, και δίνεις... Αχ, μακάρι τώρα να το... Γιατί είναι, να σου πω, είναι Απόστολος Αναγνωστόπουλος που έχει γίνει συγγραφέας. Έχει γίνει, ήταν, αλλά δεν ξέρω, πάντως γράφει βιβλία συνέχεια. Είναι ο Χρήστος Δούλης. Είναι πολλοί που έχουν βγει, που μετά από 2-3 χρόνια μου λένε «Έχεις ένα βιβλίο, θα σου το διαβάσεις». Και χαίρομαι τόσο πολύ όταν το διαβάζω. Είναι τα παιδιά σου, η συνέχεια σου. Είναι οι άνθρωποι που τους βλέπεις να ανοίγουν φτερά μέσα από βήματα που έχετε κάνει παρέα. Και νομίζω ότι είναι πολύ γοητευτικό και αυτό το ταξίδι, πέρα από την δημοσιογραφική έρευνα που κάνεις για να γράψεις. Σ' αφήνουμε στους ήχους των τζιτζικιών και των μουλιών στη θάλασσα. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία. Ευχαριστώ πολύ και τον κόσμο που άκουσε.
Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Είσαι καλοδεχούμενη πάντα στην εκπομπή, πάντα οι δουλειές σου, τα βιβλία σου τα αγαπάμε και πάντα χαιρόμαστε να τα διαβάζουμε και να τα μοιραζόμαστε εδώ με τους ακροατές. Η εκπομπή πάντα αγαπάει και τα βιβλία και τους δημιουργούς επίσης. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και θα τα πούμε ξανά. Κάνατε, επίσης θέλω να σου πω δωροθεσία, κάνατε δύο βιβλία που δίνουμε... να δίνουμε δύο βιβλία. Ωραία, πάντα. Να δώσουμε δύο βιβλία. Δεν μου είπαν κάτι από την... Ναι, θα το κάνουμε τη Δευτέρα, δεν πειράζει, θα το κάνουμε τη Δευτέρα. Ναι. Και πού θα τα πάρουν, ναι. Θα τους τα στείλουν οι εκδόσεις. Απλά θα συνεννοηθούμε και θα το κάνουμε. Νομίζω σε βιβλιοπωλείο της πόλης πηγαίνουν, αλλά επειδή δεν το ξέρω και εγώ πώς γίνεται ακριβώς, θα επικοινωνήσει μαζί σου η κυρία που κάνει δημοσιογραφικές. Ωραία, τέλεια. Θα μιλήσουμε ευχαριστώ και θα πολύ. Συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ.